Ήθελα να, καταρχάς να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο γιατί είναι η πρώτη φορά που δίνω συνέντευξη από τη θέση του Αντιδημάρχου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε για άλλη μια φορά με τροποδοτήσει σε ένα τομέα πολύ δύσκολο και, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα, έχει να κάνει με την δημόσια υγεία και με τόσα άλλα θέματα τα οποία έχουν τις αρμοδιότητες. Θέλω να πω στους συμπολίτες ότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και 13 μέρες εργάσιμες να αλλάξουμε ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών. Προσπαθούμε όσο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε, παρόλο που πραγματικά δεν θέλω να κατηγορήσω την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά πρέπει να πω ότι βρίσκαμε με μια κατάσταση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να επαναφέρουμε την κανονικότητα. Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου και καθαρίσαμε σε πρώτη φάση 30 σχολεία σε όλο το Δήμο, από το Δημοτικό Διαμερίσματα Πηνίας μέχρι τη Αμαλιάδος, 30 συνολικά σχολικά συγκροτήματα. Συνεχίζουμε τις προσβάσεις στα αυτά τα σχολικά συγκροτήματα. Καθαρίσαμε το δεύτερο ΕΠΑΛ, καθαρίσαμε το άσος του ΟΣΕ, καθαρίσαμε, τώρα καθαρίζουμε το νοσοκομείο που δεν έχει καθαριστεί ποτέ μέχρι σήμερα για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Δεν το κάνουμε για να πάρουμε τα εύσημα ούτε από τον κόσμο, ούτε από τους δημότες, ούτε από τους διευθυντές σχολείων. Το κάνουμε γιατί έχουμε υποχρέωση για αυτό που κάναμε συμβόλαιο με τους πολίτες προεκλογικά και υλοποιούμε σήμερα. Σήμερα θα δείτε ότι κάνουμε και μία παρέμβαση όσον αφορά να φτάσουμε στον δρόμο της Κουρούτας σε συνεργασία με το ΤΟΕΒ Αμαλιάδος, ο οποίος έχει διαθέσει ένα μηχάνημα που έχει και καθαρίζουμε το ρεύμα που είναι παράλληλα με τον δρόμο για να απομακρύνουμε τα καλάμια τα οποία δεν είχαν πέσει μέσα στον δρόμο. Θα συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό ώστε να κάνουμε παρέμβαση σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα πέραν της Αμαλιάδος και θα ήθελα να έχουμε και τη βοήθεια των συμπολιτών μας για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε βάλει στόχο. Θα έχουμε το μέσα στην καθαριότητα, θα έχουμε το μέσα στην καθημερινότητα και ήδη από τις πρώτες μέρες ο κόσμος το βλέπει. Θα ήθελα και άλλη μια φορά να ζητήσω και την βοήθεια των συμπολιτών μας για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.